Στους λογαριασμούς τους, στα βιβλιάρια της Αγροτικής Τράπεζας, πιστώθηκαν από σήμερα τα χρήματα των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ σε περίπου 800 παραγωγούς του νομού Λάρισας. Το ποσό ανέρχεται στο 1 εκατομμύριο ευρώ και αφορά σε εκτιμήσεις και επανεκτιμήσεις ζημιών στη φυτική κυρίως παραγωγή από παγετούς, χαλαζοπτώσεις και βροχοπτώσεις του 2009. Την ίδια ώρα, οι παραγωγοί αναμένουν και το υπόλοιπο ποσό της ενιαίας ενίσχυσης, που σύμφωνα με το Υπουργείο προβλέπεται να καταπληθεί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου. Αφορά κυρίως τη βιομηχανική ντομάτα. Και, εν πάση περιπτώσει, αν και καθυστερήσαν λίγο, κάλλιο αργά παρά ποτέ αυτά βάλαν. Παραγωγή θα μπορούν να τα βλέπουν στα βιβλιαρία τους. Τώρα από εκεί και πέρα, το κομμάτι που αφορά τις επιδοτήσεις, χθες σε επικοινωνία που είχαμε με το Υπουργείο, μας διαβεβαίωσαν ότι θα πληρωθούν, λένε, το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου. Η ψηφιοποίηση σε εμάς έχει τελειώσει, στο 100% των αγροτιμαχίων. Τώρα ασχολούμαστε με κάποιες λεπτομέρειες, γιατί το πρόγραμμα ήταν δύσκολο, το εγχείρημα ήταν πολύ πρωτοφανές, θα έλεγα, και είχε πολλές ιδιαιτερότητες. Έτσι λοιπόν ασχολούμαστε με λεπτομέρειες, ελέγχους, για να πληρωθούν όσο το δυνατόν με λιγότερα προβλήματα οι αγρότες. Ανάσα χαρακτηρίζονται από τους παραγωγούς τα χρήματα των αποζημιώσεων, αφού, όπως λένε, κάθε ποσό που πέφτει στην τσέπη τους καλύπτει μέρος των καθημερινών τους αναγκών. Ό,τι χρήμα πέφτει στον αγρότη είναι μία μικρή ανάσα. Είναι μία ημέρα ακόμη ζωής.